από άλλες προελεύσεις, με άλλα δεδομένα σε πολλά θέματα, που όμως μπορέσαν να βρουν ένα κοινό τόπο στο όνομα των συμφερόντων, νομίζω, της χώρας και των εθνικών στόχων. Τώρα έχουμε μια μείζωνα διαφωνία. Δεν είναι μικρή διαφωνία αυτή, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε. Δεν είναι, ξέρεις, ένα μικρό θέμα που ήρθε στη Βουλή, διαφωνήσαμε, δεν έγινε και είναι τίποτα. Μικρή ή μεγάλη. Είναι το θέμα. Εγώ δεν λέω αν είναι μικρή ή μεγάλη. Είναι μια διαφωνία. Αλλά δεν νομίζετε ότι σε μια τριετία, στο ζήτημα, ας πούμε, του σεξουαλικού προσανατολισμού ή του ζήτημα των τρανσέξουαλ κλπ. Ή το ζήτημα αυτό που είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Εντάξει, αλλά δεν μπορεί να βάζετε την τρανσέξουαλ με τη Μακεδονία. Όχι, προς Θεού. Στην ίδια σιγαριά. Προς Θεού. Λέω, ή σε αυτό που είναι ένα μεγάλο ζήτημα, μπορεί να υπάρξει σε μια συνεργασία και μια διαφορά. Όπως έχουν όλοι οι υπεύθυνοι εκπρόσωποι των κομμάτων δεν επηρεάζει την κυβερνητική συμμαχία αυτό. Νομίζω πως όχι. Και ούτε είναι μια ρογμή κατά τη γνώμη σας. Όχι, κατά τη γνώμη μου. Δεν συνιστά. Πρέπει να το δούμε κατά τη γνώμη ψύχρεμα. Είτε είναι είτε δεν είναι, δηλαδή είναι το ίδιο. Λεπτό, κύριε Μπαρα... Εγώ κύριε λέω ότι υπάρχει, εμείς όταν ξεκινήσαμε τη συνεργασία, καταλαβαίναμε ότι σε κάποια ζητήματα, σοβαρότερα ή λιγότερο σοβαρά, θα μπορέσουν να υπάρχουν και κάποιες διαφορές. Η συνεργασία με τους Ανέλ μέχρι τώρα έχει πάει γενικά πολύ καλά και πιστεύω θα πάει μέχρι το τέλος της κυβερνητικής μας θητείας. Παρέτησης του κυρίου Καμένου. Και βεβαίως θα στηρίξει, λέει, την κυβέρνηση αν χρειαστεί, αν δηλαδή έρθει πρόταση μορφής, αλλά μπορεί να παραιτηθεί από τη θέση του. Κοιτάξτε, αυτό το θεωρείτε ίσονο σημασία. Εγώ δεν θέλω να προβλέψω ή να προεδικάσω τίποτα. Μιλάω γενικά επί του συγκεκριμένου. Λέω δηλαδή ότι η συνεργασία έχει πάει μέχρι τώρα πολύ καλά. Πιστεύω ότι θα πάει, όχι πιστεύω, είμαι βέβαιος, θα πάει και μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής μας θητείας. Φυσικά στη φάση αυτή υπάρχει μια διαφορά, την οποία νομίζω και οι επικεφαλείς και οι υπεύθυνοι συνολικά και οι αρμόδιοι τη χειρίζονται με πάρα πολύ προσοχή. Εκλογές μπορεί να προκαλέσει το Σκοπιανό, κατά τη γνώμη σας. Παρακαλώ. Εκλογές μπορεί να προκαλέσει. Να προκαλέσει τι πράγμα. Να προκαλέσει εκλογές στο Σκοπιανό, με αφορμή το Σκοπιανό. Όχι, βέβαια, και τη διαφωνία στο εσωτερικό τη κυβέρνηση. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια, διότι θα υπάρξει εφόσον φτάσουμε σε εκείνη τη φάση, η απαραίτητη πλειοψηφία, λέω και πάλι, εφόσον φτάσουμε σε αυτή τη φάση, να υπάρχουν οι απαραίτητες πλειοψηφίες και λοιπά, όπως υπήρξαν και σε άλλα ίσονο σημασία ζητήματα. Έχετε βγάλει τα μαχαίρια κατά της αντιπολίτευσης, την επικρίνετε με πολύ έντονο τρόπο, κυρίως στην αξιωματική αντιπολίτευση, για κάτι το οποίο λέει και ο εταίρος σας. Τα ίδια λέει και ο εταίρος σας, που λέει αντιπολίτευση. Ναι. Και μάλιστα πιο έντονα τα λέει. Ναι. Και εκεί λέτε δεν τρέχει τίποτα, ενώ για την αντιπολίτευση υπάρχει το λούρα, υπάρχει το ένα, υπάρχουν 10 γραμμές. Μάλιστα. Γιατί συμβαίνει αυτή η διγλωσία. Κοιτάξτε, εμείς όταν ξεκινήσαμε τη συνεργασία με τους Ανέλ, λέω και πάλι για το καλό της χώρας, και καλά κάναμε, δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα τότε και καλά κάναμε, ξέραμε ότι σε ορισμένα ζητήματα, παραδείγματος χάρη τέτοια ζητήματα, με τους ανεξάρτητους Έλληνες υπήρχε μία διαφορά. Πρόκυψε τώρα μια ευκαιρία, όπως ονομάζεται, ένα παράθυρο ευκαιρίας, αυτό το αγκάθι να φύγει από τη μέση, γιατί το έχουμε ανάγκη αυτό το αγκάθι να φύγει από τη μέση στη βάση των εθνικών μας συμφερόντων, τη σχέση μας με τους βόρειους γείτονές μας, την ανάγκη να μην έχει διείσδυση η Τουρκία στα Βαλκάνια κλπ. Και το προχωράμε. Ξέρουμε ότι στο ζήτημα αυτό και το καταλαβαίνουμε, υπάρχει μια διαφορά με τους ανεξάρτητους Έλληνες, με τους οποίους. Να σου πω κάτι προσωπικά. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε οι ανεξάρτητοι Έλληνες σε αυτό το θέμα, με βάση την ιστορία τους, οι φίλοι μας να έχουν άλλη θέση. Δεν δυσκολεύει τη διαπραγμάτευση το γεγονός ότι ο κυβερνητικός εταίρος. Νομίζω πως όχι. Και η άλλη πλευρά και οι εκ του ΟΗΕ διαπραγματευτές, όπως είναι ο κύριος Νίμς, καταλαβαίνουν και κατανοούν αυτή την υπόθεση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να σας το πω ανάποδα λοιπόν. Εάν δεν περάσει η ιστορία των Σκοπίων, εάν δεν έρθει καν στη Βουλή και δεν γίνει το θέμα, δεν υπάρξει λύση, θα είναι ήττα για την κυβέρνησή σας. Όχι καθόλου. Ούτε αυτό. Όχι, για να σας πω γιατί. Νίκη. Να σας πω γιατί. Διότι μια κυβέρνηση, βλέποντας τα δεδομένα, εκτιμώντας τα δεδομένα και με κριτήριο του εθνικού συμφέρον, λέει, παρουσιάζεται μια ευκαιρία, παρουσιάζεται ένα παράθυρο ευκαιρία να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό. Ναι. Δεν το λέμε μόνο αυτής, το λέει όλος ο διεθνής παράγοντας. Το λένε όλοι, ακόμα και οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του κόμματος στο οποίο ανήκει ο κ. Μητσοτάκης. Ναι. Με πιο ένταση από ό,τι το λέμε εμείς. Αυτή η ευκαιρία θα είχαμε δικαίωμα να την αφήσουμε να περάσει ανεκμετάλλευτη και μη αξιοποιήσιμη. Ναι, αλλά σας ρωτάω, εάν δεν λυθεί το θέμα, τι κάνουμε. Επαναλαμβάνω. Όλα καλά πάλι. Επαναλαμβάνω. Δηλαδή ότι και τη μπίτα ολόκληρη και το σκυλοχορτάτο για την κυβέρνηση. Όταν κάνει μια προσπάθεια, παίρνει ένα ρίσκο. Μα παίζει όλα σας τα λεφτά στην προσπάθεια, θα σας απαντήσω. Έχετε βάλει όλα σας το πολιτικό κεφάλαιο. Όχι, προσέξτε. Είδατε, σας το είπα ήδη πριν με ρωτήσετε, σας είπα ότι υπάρχει πιθανότητα, αν υπαναχωρήσει η άλλη πλευρά, να μην προχωρήσει το ζήτημα αυτό. Υπάρχει πιθανότητα. Όταν ξεκινάς, παίρνεις ένα ρίσκο, το καλά υπολογισμένο. Το έχουμε πάρει απόλυτα. Πιστεύουμε ότι μπορεί να βγει, και αυτό είναι επαγαθό της πατρίδας και των εθνικών μας συμφερόντων. Ναι, αλλά δεν επιδιώξατε εθνική γραμμή, κύριε Υπουργέ.
Απόλυτα. Δεν πήγατε απόλυτα, στα κόμματα. Απόλυτα. Δεν ενημερώσατε κανέναν. Δεν επιδιώξατε συναντήσεις. Ο Πρωθυπουργός δεν επιδίωξε συνάντηση με κανέναν. Παρά μόνο κριτική, ένταση, συγκρούσεις κλπ. Έτσι προχωράμε στα εθνικά θέματα. Όχι, εγώ θυμάμαι όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Τουλάχιστον από τότε που είμαι εγώ σε αυτή τη δουλειά, από το 89 και μετά, για παράδειγμα, όλες επιδίωξαν συνένεση. Ναι. Στα εθνικά μας θέματα. Εμείς κατεξοχή. Και επαφές είχαμε και διάβλους από κάτω είχαμε. Εδώ ο Τσίπρας γιατί πάει μόνος του. Όχι. Τι είναι, δεν εγώ ή μη ο ον. Πώς το λέτε. Δεν πάμε καθόλου μόνοι μας. Αντίθετα. Πρόσφατα, πριν από τρεις μέρες, έγινε η συνάντηση με τους πολιτικούς αρχηγούς και ενημερώθηκε. Κατόπιν εορτή. Μα τώρα ξεκινά. Όχι, δεν είναι. Μα τι λέτε έτσι τώρα. Κύριε Οικονόμου, έχετε άδικο. Πώς έχω άδικο. Έχετε άδικο και πρέπει να το δούμε ότι έχετε άδικο. Σε αυτό το ζήτημα, δεν λέω γενικά, ναι. Σε αυτό το ζήτημα, γιατί έχει σημασία και για τις επόμενες μέρες. Με το ξεκίνημα της διαπραγματεύσεως έγινε συνεννόηση. Δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο αυτή τη στιγμή ή κλεισμένο. Προς Θεού, τώρα ξεκινάει η διαπραγμάτευση. Τώρα ξεκινάει η διαπραγμάτευση και πιστεύω ότι μπορεί να πάει καλά και να σας πω και κάτι. Εγώ πιστεύω ότι αν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία με τον τρόπο που λέμε, δηλαδή με έναν τρόπο σύνθετης ονομασίας, με προσδιορισμό που θα είναι αποδεκτός από όλους, κάτι σαν νέα, άνω, βόρεια, ναι, οτιδήποτε κάτι τέτοιο, που κάνει και τη σαφή διάκριση. Θα περάσει στη Βουλή. Γιατί ξέρετε κάτι, κύριε πώς λέγεται σήμερα για όλο τον κόσμο οι βόροι γειτονές. Πώς λέγονται. Λέγονται με συμφωνία και απόφαση, ναι, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, των προηγούμενων κυβερνήσεων. Πώς λέγεται. Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Με διάμεση συμφωνία. Της Μακεδονίας. Γιατί πώς το δεχθήκαν λοιπόν της Μακεδονίας και τώρα λένε, όσοι λένε, γιατί να σας πω κάτι. Εγώ δεν έχω δει τη Νέα Δημοκρατία επισήμως. Λέει διάφορα, ξεκίνησε λέγοντας άστε το για αργότερα. Πριν έλεγε να δούμε τι θα πει ο Καμένος. Ναι. Τώρα λέει. Δεν ξέρω ακριβώς τι λέει. Αλλά δεν πιστεύω ότι μπορεί να πάει η Νέα Δημοκρατία απόλυτα και μέχρι τέλους στη γραμμή του Γεωργιάδη και του Βορύδη και ενάντια στη γραμμή του Κώστα Καραμαλή, στη γραμμή της τότε υπουργού τότε πρωθυπουργού, ναι, στη γραμμή της τότε υπουργού εξωτερικών της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη που λέει. Τι λέει η Μπακογιάννη, που ήταν τότε υπουργός εξωτερικών. Όλη η χώρα θα φτάσουμε σε μια κατάσταση που όλες οι χώρες θα τη λένε Μακεδονία και εμείς μας τους ονομάζουμε. Φούφου τους. Κυρία Μπακογιάννη το είπε. Εδώ εγώ δεν θα το έλεγα μας σαν έκφραση. Αλλά τι είναι αυτό το πράγμα. Γιατί δεν λέει κανένα την Μακεδονία. Δεν υπάρχουν κίνδυνοι. Και να το πω δεν χρειάζεται περισσότερο. Χρειάζεται μεγαλύτερη για όλους μας εθνική αυτοπεποίθηση. Αυτοπεποίθηση. Η χώρα μας δεν κινδυνεύει από τους βόρειους. Αυτό πρέπει να όλα δηλαδή. Πάμε να δώσουμε το όνομα, το όπλο μας, αυτό είναι μας. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αν η Ελλάδα είχε ένα όπλο, είναι το φρένο που βάζει στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Εσείς λέτε τώρα τα δώσουμε αυτά. Όχι, όλα. Χωρίς να πάρουμε τίποτα. Λέμε αυτό που έλεγε και ο Καραμαλής. Όχι, λέω τι θα κερδίσει η Ελλάδα. Λέμε αυτό, σας απαντώ. Σας απαντώ. Καταρχήν να συνοηθούμε. Λέμε αυτό επί της ουσίας που έλεγε ο Καραμαλής, ο τότε πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, στο Βουκουρέστι στη σύσκεψη του ΝΑΤΟ το 8. Ότι δεχόμαστε, είμαστε διατεθειμένοι να συνενέσουμε στην είσοδό τους στη Συμμαχία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν σταματήσουν τους αλληλεκτροτισμούς και υπάρξει μια σύνθετη ονομασία με συνθετικά θα και ο... το διασφαλίσετε ένα αυτό. Αυτό. Γιατί εγώ βλέπω ότι πάτε πρώτα να δώσετε το όνομα. Αν δεν διασφαλιστεί. Και μετά, σε μια... διασφαλιστεί και μετά αυτό, λέτε θα γίνουν σταδιακά βήματα. Αν δεν διασφαλιστεί αυτό, δεν θα υπάρξει λύση. Άρα θα βλέπουν με κι άνω κι άλλοι την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συμμαχία. Αλλά σήμερα παρουσιάζεται ένα παράθυρο ευκαιρίας, η έκφραση δεν είναι δικιά μου, είναι όλου του διεθνού παράγοντα, να αντιμετωπιστεί το ζήτημα προς όφελος των εθνικών μας συμφερόντων. Τα εθνικά μας συμφέροντα. Αυτό είναι το βασικό. Τα εθνικά μας συμφέροντα δεν υπηρετούνται με κακές σχέσεις με τους βόρειους γειτονές μας. Διευκολύνουμε αυτόν τον τρόπο μια διείσδυση οικονομική και όχι μόνο της Τουρκίας. Και αν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τη χώρα μας, δέστε και τα τελευταία γεγονότα στο Αιγαίο, είναι από τον ανατολικό γειτονά μας. Επομένως, πέραν των άλλων όλων, βελτιώνεται η οικονομική μας, θα έλεγα, θέση στα Βαλκάνια, βελτιώνεται και η γεωπολιτική μας θέση με καλές σχέσεις με τους βόρειους γειτονές μας. Δεν έχουμε κανένα λόγο να συντηρούμε ένταση με τους βόρειους γειτονές μας. Και αυτό αφορά και την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, αφορά πάμε την Αλβανία κλπ. Κύριε Μπαλάφα, υπάρχει περίπτωση ήδη και οι ανεξάρτητοι Έλληνες, σχεδόν στο σύνολό τους, με κάποιες εξαιρέσεις, έχουν πει ότι θα πάνε στο συλλαλητήριο. Υπάρχει περίπτωση να δούμε και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να παρευρεθούν στο συλλαλητήριο. Ποιο πράγμα? Να πάνε στο συλλαλητήριο. Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάτε. Στο συλλαλητήριο. Ναι. Όχι βέβαια. Γιατί κύριε Υπουργέ. Γιατί δεν συμφωνούμε με το κλίμα που εκπέμπεται
από αυτά τα πράγματα. Ποιο κλίμα? Τι δηλαδή, κλίμα? Τι, το κλίμα πατριωτικό είναι το κλίμα. Είμαστε κατά της πατρίδας. Εμείς θεωρούμε να συμπαθούμε. Όχι, όχι. Ξέρετε πολύ καλά ότι η αριστερά, την οποία στηρίζω και υποστηρίζω και συμμετέχω, τον πατριωτισμό της τον έχει δείξει στις δύσκολες στιγμές. Δηλαδή. Να σου πω πότε. Να μην ξεκινήσουμε από παλιά, από την αντίσταση ενάντια στους Γερμανούς. Άλλη τα ίδια. Τώρα, το μεταφυλιακό. Όλα, εμφύλιο, θα πάμε τώρα. Από τη Χούντα. Από τη Χούντα. Γιατί άλλη τι έκαναν. Την περίοδο της Χούντας, όταν άλλοι έμπαιναν τότε στη σχολή Ευελπίδων, εμείς που είμαστε στις εξορίες και στις φυλακές, πού να το κάνουμε. Να. Δεν έχουν περάσει και άπειρα χρόνια, κυρία Οικονόμου, να εξηγούμαστε. Δηλαδή, στην αριστερά τη δικιά μας. Δεν είναι κανείς σε θέση να τις κάνει μαθήματα πατριωτισμού όταν ο γραμματέας της τότε αριστεράς είπε στον πόλεμο του 40 εμείς σε αυτόν τον πόλεμο που καθοδηγεί η φασιστική κυβέρνηση μεταξά θα είμαστε στην πρώτη σήμερα, γραμμή από τις φυλακές που βρισκόταν. Θέλω να πω δηλαδή ούτε κάνουμε, κανένα, ούτε κάνουμε σε κανέναν μαθήματα πατριωτισμού. Ούτε μπορεί να μας κάνει κανείς εμάς μαθήματα πατριωτισμού. Πώς το λένε, μιλάει για το συλλαλητήριο με μια ακροδεξιά ρητορική. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Πώς όχι. Όχι, χθες η κυρία Βάκη που ήταν εδώ μίλησε για ακροδεξιά παράτα. Θέλω... Η ίδια η κυβέρνηση δια του εκπροσώπου τους μίλησε για φασιστοειδή στη Θεσσαλονίκη και ότι αυτοί έδωσαν τον τόνο. Ότι... Είναι δυνατόν να λέτε ακροδεξιούς από τους ανθρώπους που είναι εκεί? Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Αλλά έχετε απόλυτο δίκιο. Όμως έχετε ένα άδικο. Ότι υπάρχουν σε τέτοια κλίμακα κινητοποίησης, στοιχεία ακροδεξιά, στοιχεία φασιστικά ή στοιχεία γραφικά, αν θέλετε, που τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη μπόρεσε να δώσει τον τόνο, αυτό είναι γεγονός. Αυτοί έδωσαν τον τόνο. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί να σας πω γιατί. Γιατί υπήρξε ένας ομιλητής, από πάνω, ο πρώην αρχηγός ΓΕΣ, ο οποίος είπε αυτά που είπε. Θέλω να πω δηλαδή, όταν μαζεύεται όσο μαζεύεται, όταν υπάρχει μια μαζική κινητοποίηση που εκφράζει και την υγεία. Θα έλεγα άποψη ενός κόσμου που θεωρεί καλός ή κακός, κακός κατά τη γνώμη, ότι υπάρχουν κίνδυνοι μέσα από αυτές τις ιστορίες για τα εθνικά μας συμφέροντα και διαμαρτύρουμε αυτόν τον κόσμο. Αυτόν τον κόσμο άλλο. Τον αντιμετωπίζω με κατανόηση. Πάνε, δεν είμαι ανόητος. Εάν πάνε συνάδελφοί σας βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ, Μακεδόνες και πάνε στο συλλαλητήριο, έχοντας οι άνθρωποι μια ευαισθησία μεγαλύτερη από τη δική σας. Και εσείς τι θα κάνατε σε αυτήν την περίπτωση? Καταρχήν δεν υπάρχει ζήτημα μεγαλύτερης μικρότερης. Πρέπει να τεθούν εκτός ΣΥΡΙΖΑ αυτοί. Είμαστε πάρα πολύ ευαίσθητοι αυτά τα ζητήματα. Και επειδή είμαστε ευαίσθητοι τα εθνικά και δεν προσπαθούμε πάνω στα εθνικά όπως ο Σαμαράς να κάνει καριέρα πάλι και κόμμα. Με το Σαμαρά, άλλο σε ρωτάω, κύριε Βαλάφα. Τι με νοιάζει εμένα ο Σαμαρά? Σαμαρά τώρα είναι σπίτι του. Δεν μας ενδιαφέρει ο Σαμαρά. Τι λέτε τώρα? Τι με νοιάζει ο Σαμαρά? Η ιστορία μας διδάσκει. Μα μία μου φέρετε το Σαμαρά. Μία την τώρα. Μία τον Καραμαλή. Μιλάμε για εσάς τώρα. Κύριε Οικονόμου, η ιστορία μας διδάσκει. Και άξι, μάλιστα η πρόσφατη ιστορία των 5-10 προηγούμενων χρόνων. Ναι, αλλά δηλαδή να μην λέω εγώ, να μην πω δηλαδή ότι δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία το 8 να λέει σύνθετη ονομασία και σήμερα ο Μητσοτάκης, συμφωνώντας με τον Γεωργιάδη και με τον Βορύδη, λέει την ακροδεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας, να λέει άλλα από δεν αυτά που λέει ο Καραμαλής πριν από 10 χρόνια. Ποια είναι αυτή η πτέρυγα? Εσείς δεν την ξέρετε. Όλος ο κόσμος ξέρει. Σας θυμίζω απλά χθες ο κύριος Φίλης, λέω χθες, είπε ότι ο κύριος Καμένος έχει ροπή προς την ακροδεξιά. Άλλο θέμα τώρα. Είπαμε για τον κύριο Καμένο. Ο κύριος Καμένος έχει μια άποψη την οποία τη λέει ο άνθρωπος κλπ. Εντάξει, εγώ και εγώ δεν συμφωνώ σε αυτά που λέει ο κ. Καμένος. Το καταλαβαίνετε και στο στυλ κλπ. Αλλά θα έλεγα πάντα, ειδικά εσείς που είσαστε διαμορφωτές κοινής γνώμης, με συγχωρείτε για το διδακτικό του ύφους, πρέπει να μένετε στη μεγάλη εικόνα. Στο βασικό. Φίλη, το πρόβλημα είναι τι είπε κάποια στιγμή ο Μπαλάφας ή ο Θανάσης. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ή η μεγάλη εικόνα. Ότι παρουσιάζεται σήμερα σε αυτό το εθνικό ζήτημα, σε αυτό το ζήτημα το σημαντικό εξωτερικής πολιτικής, να υπάρξει μια λύση αξιοπρεπή, σωστή, που θα διευκολύνει τα εθνικά μας σχέδια στα Βαλκάνια και γενικότερα. Αυτό είναι το βασικό τώρα. Υπάρχουν κάποιοι που προσπαθούν να υπονομεύσουν και να εκφοβήσουν τον κόσμο για να μην πάει στο συλλαλητήριο. Είδαμε από το Ρουβίκονα κάποια στελέχη του να βγαίνουν και να λένε θα χυθεί αίμα. Βλέπουμε κάποιες άλλες αναρτήσεις από εδώ και από εκεί. Ναι, να προσπαθούν να εκφοβήσουν τον κόσμο. Είδα δύο πράγματα κυρίως. Τι πρέπει εγώ να γίνει? Είδα αυτά το περί Ρουβίκονα, τα οποία γενικά τα θεωρώ, γενικά τη στάση του αυτή τη συγκεκριμένη οργάνωση τη θεωρώ επικοινωνιακού χαρακτήρα, κατά τη γνώμη μου, δεν τη θεωρώ σοβαρή. Ναι. Έχουμε πείρα από τέτοιες οργανώσεις. Ναι, είδα επίσης μια ακροδεξιά επικεφαλής μιας οργάνωσης να λέει μία σφαίρα για τον εχθρό και δύο για τον προδότη. Παρά ποια είναι αυτή, κυρία, ο Θεός και η ψυχή της. Ναι. Τέτοια απογραφικά έως χωρίς σημασία λέγονται. Η συγκέντρωση αυτή, μικρή, μεγάλη, μεγαλύτερη, αυτό δεν είναι για μένα το κύριο πρόβλημα, θα γίνει όπως στα πλαίσια του Συντάγματος μπορεί να γίνει. Πήρε άδεια από το Σύνταγμα, από τον Δήμο. Η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της και με την ευκαιρία θέλω να πω, με κάποια γεγονότα που έγινε τον τελευταίο καιρό, την εκτίμηση που έχουμε στο ρόλο της αστυνομίας, στο ρόλο των ανδρών
και των γυναικών της αστυνομίας που με αυτοθυσία πραγματικά επιτελούν το δύσκολο καθήκον τους. Νομίζω γίνομαι σαφής. Και στο ζήτημα αυτό φυσικά η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της όπου υπάρξει. Αν υπάρξει, εγώ πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει. Καταδικάζεται τέτοιου είδους αναρτήσεις και τοποθετήσεις. Αναρτήσεις του τύπου μια σφαίρα για τον εχθρό, δύο για τους προδότες. Όχι, και τον Ρουβίκονο. Εννοείται. Βλέπω τον Ρουβίκονο, το χαϊδεύετε. Αυτές οι καταστάσεις είναι συγκινώντα δοχεία. Οι Ρουβίκονες οι διάφοροι. Πρώτο στόχο έχω τη δικιά μας αριστερά. Να το έχετε υπόψη αυτό. Αυτό είναι ιστορικά δεδομένο και, λέω, και σας το λέω από την απόσταση που η ηλικία μου είναι μου επιτρέπει να έχω για αυτά τα δεδομένα. Αυτά τα στελέχη. Ορίστε. Είναι αξιόπινες όταν λέω ένας για σφαίρα και άλλος ταχυθύαμα. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι ζήτημα του δικαστηρίων. Μάλλον κάτι λέτε τώρα. Κάτι λέτε. Εσείς το είπατε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπαλάφα. Όπως πάντα, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε εμείς τώρα σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με το πλατή Μαθίας. Εκεί βρίσκεται η Ελένη Ιατρού με όλους τους αγρότες που σε λίγο θα εισβάλλουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Καλημερίζουμε. Βλέπω υψηλή ετοιμότητα εκεί. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σε όλους. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα από το πλατή. Βρισκόμαστε μπροστά στο εργοστάσιο της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζαχάρης και είμαστε σε ένα από τα πολλά σημεία που έχουν αναπτυχθεί.